Αγαπημένοι μου φίλοι, καλησπέρα. Η τέχνη συστήνεται μέσα από το καλλιτεχνικό χιτήριο Γαβαλά, τον εκπρόσωπο και ιδιοκτήτη του οποίου έχουμε σήμερα κοντά μας. Νίκο Γαβαλά, χαίρομαστε πολύ που είμαστε μαζί μας σήμερα. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα να συζητήσουμε για την τέχνη. Για την τέχνη και για όλες τις δημιουργίες που φτιάχνετε και για το τι ακριβώς είναι ένα χιτήριο. Ακριβώς, κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Ακριβώς λοιπόν, επειδή πολλοί θεατές μας θα ήθελαν να δούνε, να μάθουν κάποια πράγματα, θα ήθελα να μας πεις τι συμβαίνει μέσα σε ένα καλλιτεχνικό χιτήριο. Τι είναι ένα καλλιτεχνικό χιτήριο? Ένα καλλιτεχνικό χιτήριο είναι ουσιαστικά η καρδιά του έργου. Είναι η μεταφορά ενός γύψινου προπλάσματος ή προπλάσματος επιλό στον ορίχαλκο, στο αλουμίνιο, ώστε να μπορέσει να πάρει τελική του μορφή. Εμείς έχουμε σαν χιτήριο, κάνουμε όλη την διαδικασία, παίρνουμε το έργο από τον καλλιτέχνη, ο οποίος δημιουργεί το προπλασμά του και προσπαθούμε μέσα από τη διαδικασία του καλλιτεχνικής χύτευσης, η οποία προέρχεται από την αρχαιότερη όλη διαδικασία που λέγεται το χαμένο κερί, να μεταφέρουμε το έργο στη τελική του μορφή σε ορίχαλκο ή σε αλουμίνιο. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο ένα πλάνο από τις εγκαταστάσεις του χιτηρίου και μετά έχουμε να πούμε πολλά. Νίκο μου, θα ήθελες να μας πεις τι είδαμε? Είδαμε πλάνα από τη διαδικασία της χύτευσης. Είδαμε βασικά τον ιδρυτή του χιτηρίου, τον Δημήτρη Γαβαλά, τον πατέρα μου, ο οποίος το 1962 ίδρυσε το πρώτο καλλιτεχνικό χιτήριο στην Ελλάδα. Οι καταστάσεις αυτές είναι το παλιό χιτήριο, το οποίο μέχρι το 2011 ήταν στο Μαρούσι. Και τώρα έχουμε δημιουργήσει μια καινούργια εγκατάσταση, σύγχρονη, με όλες τις προδιαγραφές, με όλες τις άδειες, με όλα ό,τι χρειάζεται να έχει σύγχρονο χιτήριο για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στο συγκεκριμένο θέμα, στο βιομηχανικό πάρκο Κερατέας. Είδαμε κομμάτια πώς γίνεται η χύτευση, είδαμε πώς γίνεται η συναρμολόγηση, το κερί, πράγματα που μπορούσα συνέχεια να σας εξηγήσω πιο αναλυτικά. Πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία της καλλιτεχνικής χύτευσης. Θα τα πούμε αυτά στο τρίτο μέρος. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι το 62 ιδρύθηκε το χιτήριο από τον πατέρα σου. Ακριβώς. Αυτά τα 60 χρόνια, πόσα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με την τεχνολογία, με τους εξοπλισμούς, ναι, με όλα όσα χρειάζεται ένα χιτήριο? Αν σκεφτείτε ότι το 1962 για να μπορέσουν να λιώσουν τον ορίχαλκο και για να κάνουν τη χύτευση, χρησιμοποιούσαν ξύλα, μετά κάρβουνα, και έχουμε προχωρήσει τώρα να υπάρχουν ηλεκτρικοί κλίβανοι, υπάρχουν με προπάνιο, υπάρχουν με αέριο, υπάρχουν διάφορα υλικά που να χρησιμοποιήσεις. Όπως και η πρώτη ύλη, φανταστείτε τότε την εποχή εκείνη, χρησιμοποιούσαν κομμάτια scrap μετάλλου, δηλαδή κομμάτια από πλοία που παίρνανε, τα οποία φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν και τι ανθυγινό ήταν το όλο αντικείμενο τότε. Γιατί μέσα στα κομμάτια που λιώνανε μπορούσαν να ήταν και πράγματα επικίνδυνα ή λάδια ή να σου χαλάει και λόγω το μέταλλο. Τώρα υπάρχουν ειδικέ χελώνε με κρυδικά κράματα τα οποία γνωρίζει ότι τι έχει, με τι περιεκτικότητα είναι το μέταλλο. Οπότε μπορεί να αξίζει με ακρίβεια, σε θερμοκρασία να το λιώσει, πώ να το λιώσει. Έχει διευκολυνθεί η ζωή δηλαδή πολύ. Γενικότερα. Και, εντάξει, ένα άλλο στοιχείο που έχει διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή είναι τα μηχανήματα. Ο τεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος σήμερα είναι, μπορείς οτιδήποτε να κολλήσεις. Φανταστείτε ότι παλιότερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο οι κολλήσεις, οι ενώσεις δηλαδή το μετάλλο μεταξύ τους. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο, υπάρχουν κράματα με την ακρίβεια του ιδίου υλικού, οπότε δεν φαίνεται πουθενά η ραφή. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο παλιότερα να καταφέρεις να αποφύγεις τη διαδικασία αυτή. Κάποια στάδια όμως παραμένουν όπως παλιά, δηλαδή επειδή είναι μια δουλειά η οποία γίνεται στο χέρι όλη.
Δηλαδή τα καλούπια βγαίνουν κατά παρόμοιο τρόπο. Βέβαια υπάρχουν τα υλικά πια, υπάρχουν οι σιλικόνες, τα λάστιχα, τα οποία σου διευκολύνουν πολύ, βγάζουν την απόλυτη λεπτομέρεια. Εκεί που παλιότερα δυσκολευόσουν πολύ να βγάλεις λεπτομέρειες. Τα κεριά είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι είχαμε παλιότερα. Χύτευση γίνεται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άνετα με σύγχρονες μεθόδους. Αλλά παραμένει πάντα το να έχεις ένα εξαιρετικό τεχνίτη, έναν άνθρωπο που να γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει και πώς να το κάνει από το πρώτο στάδιο μέχρι το τελευταίο στάδιο. Αλλιώς δεν θα πετύχεις το αποτέλεσμα. Αν κάποιο από τα στάδια της διαδικασίας δεν είναι όπως χρειάζεται σωστό και δεν έχεις τον άνθρωπο τον έμπειρο, τον γνώστη του αντικειμένου, είναι πιθανό το αποτέλεσμα σου να μην είναι το σωστό. Άρα και το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο ναι, σε όλες τις νέες τεχνολογίες και σε όλους τους τρόπους. Είναι το πιο βασικό κομμάτι του χιτηρίου, είναι το προσωπικό νομίζω. Πολλοί Ευρωπαίοι και Έλληνες, κυρίως Έλληνες, αλλά και Ευρωπαίοι καλλιτέχνες έχουν εμπιστευτεί στο χιτήριό σας τα γλυπτά τους. Ακριβώς. Θα ήθελες να μας αναφέρεις κάποια ονόματα? Από το 1962 που ξεκινήσανε, όλοι οι σύγχρονοι Έλληνες γλύπτους του 20ου αιώνα έχουν περάσει από το χιτήριο. Μπορούμε να αναφέρουμε ονόματα όπως ο Κίκας, όπως ο Τόμπρος, όπως ο Απάρτης και πιο σύγχρονοι όπως είναι ο κ. Παπαγιάννης, ο Παρμακέλης, ο Θόδωρος Παπαδημητρίου, ο κ. Ζογκολόπουλος. Δεν, η κυρία Κοροβέση, γενικά είναι μια σειρά από γλύπτη. Δεν υπάρχει γλύπτη σε αυτήν την. Ο κύριος Μουστάκας δεν έχει περάσει. Φανταστείτε το 1962, όταν γίνηκε το χιτήριο του, του πατέρα μου, του κύριου Γάβαλα. Ήταν το μοναδικό που υπήρχε στην Ελλάδα. Μέχρι τότε πηγαίναν όλοι στην Ιταλία τα έργα τους. Ξαφνικά δημιουργήθηκε αυτό το χιτήριο και αρχίσανε όλοι να παραλάβουν από το χιτήριο Γάβαλα. Ήταν κάτι που έλειπε. Ναι, και μέσα στα χρόνια μαθητές του πατέρα μου ιδρύσαν και αυτοί άλλα χιτήρια στον ελλαδικό χώρο. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή γλύπτης του 20ου αιώνα και του 21ου αιώνα που να μην έχει μην γνωρίσει για το χιτήριο Γαβαλά ή να μην έχει τεύσει έργο του στο χιτήριο Γαβαλά. Ο πατέρας σου ήταν και ο ίδιος γλύπτης. Ακριβώς. Εκείνη η διαφορά του με μένα. Ακριβώς. Ήταν μέσα από τις δικές του ανάγκες, λοιπόν. Ακριβώς. Δημιούργησε κάτι. Ακριβώς. Είχε ασχοληθεί, έμαθε την γλυπτική τέχνη, τη χύτευση στο στρατό. Εκεί υπήρχε χιτήριο στο ελληνικό στρατό που χυτεύανε έργα τέχνης, αλλά ήταν μόνο στρατό. Όταν υπηρέτησε, επειδή γνωρίζαμε ότι ήταν απόφυτος από τη σχολή γλυπτικής στην Τίνο, μαγνογλυπτικής, και γνώρισε το αντικείμενο, τον πήραν εκεί κοντά και έμαθε εκεί μέσα στο χιτήριο, έμαθε τη διαδικασία της χύτευσης. Και μόλις τελείωσε το στρατό, αποφάσισε ότι υπήρχε κάτι που έλειπε από την Ελλάδα. Οπότε θα το έκανε εκείνος. Με πολύ δύσκολες συνθήκες. Πάμε να δούμε μερικές φωτογραφίες από γλυπτά που έχουν χυτευτεί στο χυτήριό σας και συνεχίζουμε μετά. Μάλιστα, λοιπόν. Είδαμε πολλά ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1989 έγινε κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί και να το μάθουν οι θεατές. Θα ήθελες να μας πεις τι έγινε στο χιτήριο Γαβαλά τότε? Ακριβώς. Είναι κάτι όντως πολύ σημαντικό και δεν έχει ξαναγίνει ούτε στον Αττικό χώρο, αλλά νομίζω και παγκοσμίως δεν πρέπει να έχει συμβεί. Ήταν φασίστη εποχή του ψυχρού πολέμου. Είχαμε από τη μία την Αμερική και τη Σοβιετική Ένωση δύο μεγάλες υπερδυνάμεις. Τότε οι δύο πρεσβείες, η Αμερικάνικη και η Σοβιετική, αποφασίσαν στα πλαίσια της. Να μην υπάρχει αυτός ο ψυχρός πόλεμος, να είναι κάποια αίτητα πράγματα. Φέρανε κάποια κράματα από πυράβλους, ένα Αμερικάνικο και ένα Ρώσικο, και τον λιώσανε στο χιτήριο του Γαβαλά, του πατέρα μου. Εκεί ήταν ο στρατιωτικός ακόλουθος και πολιτικός ακόλουθος της Αμερικάνικης πρεσβείας και η Σοβιετική πρεσβεία, κάποιοι επίσημοι.
Αυτό τι έγινε, έλειωσε το κράμα, φτιαχτήκανε δύο γλυπτά μικρά, δύο μικρές ασπίδες και ένα άγαλμα της ειρήνης και αυτά τα δύο στη συνέχεια, σε αποστολές, μία Αμερικάνικη και μία Ρώσικη, τα στείλανε στο σύμπαν, στο φεγγάρι, στο πουθενά, σαν ένοιξη ειρήνης. Ένα τρομερό πράγμα, ένα καταπληκτικό, δηλαδή και μοναδικό θα έλεγα. Και ίσως ήταν και η αρχή σιγά σιγά να ξεφύγουμε το ψυχρό πόλεμο και ήρθε μετά το 1991 που είναι αλλαγές. Πιστεύω ότι και αυτό βοήθησε κάπως σε αυτή τη διαδικασία. Μετά λοιπόν από αυτό το όμορφο μήνυμα ειρήνης και πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος, αγαπημένοι μου φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά πάλι μαζί σας. Επιστρέψαμε λοιπόν στην όμορφη παρέα μας και πριν από λίγο ο Νίκο Γαβαλά μας έλεγες κάτι για έναν θεσμό που ακριβώς, έχει γίνει. Ακριβώς. Ένας θεσμός που ξεκίνησε πέρσι, το Δεκέμβριο, είναι ακρίβεια το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, με Έλληνες κατηγορίες του Πανεπιστήμιου Χάρβαρντ, στα πλαίσια της ελληνικής βιβλιοθήκης που φτιάχνουν εκεί, μια βιβλιοθήκη που θέλουν να αναφέρουν τον ελληνικό πολιτισμό όμως του 20ου αιώνα και το σύγχρονο, 20ου-21ου αιώνα. Δεν θέλουν να μιλήσουν για τους καλλιτέχνες και τον πολιτισμό πριν τον 20ο αιώνα. Θέλω να μιλήσω για τη σύγχρονη ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Αποφάσισαν να κάνουν ένα θεσμό και να δίνουν κάποια βραβεία σε 6 κατηγορίες ανθρώπων του πολιτισμού, τα οποία είναι από τη σκηνοθεσία, κληπτική, γράμματα, συγγραφής. Και σε συνεργασία με τον κλήπτη κύριο Καλακαλά, ο καθηγητή κύριο Καλακαλά, ο οποίος δημιούργησε ένα πολύ όμορφο κλειπτό σαν βραβείο, και μια δωρεά του χιτηρίου της χιτεύσεως αυτού, έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, η οποία θα γίνεται κάθε χρόνο και θα τιμούνται σπουδαίοι άνθρωποι. Θα έχει τιμηθεί ο κ. Μηταράς, ο κ. Βούλγαρης. Δηλαδή θα γίνονται μεγάλες εκδηλώσεις. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και προσπαθούν και βλέπετε μια προσπάθεια που γίνεται από την Αμερική, από Έλληνες ομογενείς, να προωθήσουν ελληνικό πολιτισμό. Πράγμα που αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο δεν γίνεται καμία προσπάθεια από το ελληνικό πολιτισμό, από το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτό που θα ήθελα, επειδή πολλοί γλύπτες, ανάμεσα μάλλον στους καλλιτέχνες που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή, είναι πάρα πολλοί γλύπτες. Mm-hmm. Και αυτοί θα ήθελαν ίσως να μάθουν εάν αναλαμβάνετε όλα τα μεγέθη γλυπτών, ναι, για χύτευση και σε τι υλικά εξειδικεύεστε. Εντάξτε, τα υλικά είναι βασικά είναι το silicon bronze, που είναι ο κόκκινος ο ρίχαλκος. Ο ρίχαλκος, ο οποίος είναι το χρυσαφί ουσιαστικά το ρίχαλκος, που έχει λιγότερη ρηθικότητα σε χαλκό, και το αλουμίνιο. Χρησιμοποιούμε ακόμα μπορεί και πολυεστέρα και ρητίνες, δηλαδή που βγάζουμε και γλυπτά σε πολυεστέρα ή σε ρητίνη. Κυρίως όμως τα πρώτα, αλλά και ρητίνη και πολυεστέρα. Από μεγέθη δεν υπάρχει καμία. Μπορεί να είναι από πολύ μικρό μέχρι ένα μικρό μετάλλιο, αλλά μπορεί να είναι. Εμείς έχουμε κάνει έργα που είναι 7 μέτρα, 8 μέτρα. Του χρόνου σχεδιάζουμε ένα έργο γύρω στα 9 μέτρα. Το μέγεθος, γι' αυτό και πήγαμε και σύγχρονες εγκαταστάσεις και στις μεγάλες, έχουμε 10 μέτρα ύψος, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αυτά. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και γενικά στον κόσμο, γιατί έχουμε κάνει και δουλειά στο εξωτερικό, έχουμε κάνει έργο οποιονδήποτε διαστάσεων. Μιλάω με γλύπτες στο εξωτερικό για έργα πολύ μεγάλα. Και στην Ελλάδα έχουν γίνει πολύ μεγάλα. Έχουμε κάνει το λαμποδιοδρόμο στο Ρίο που είναι 5,5 μέτρα. Έχουν γίνει αδριάντες 3,5-4 μέτρα. Έφηβοι, Μεγάλη Αλέξανδρη 3-4. Δηλαδή μιλάμε για έργα μνημειακών διαστάσεων. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Αλλά μπορεί να είναι και ένα πολύ μικρό γλυπτό ή μια σειρά από μετάλλια. Μπορεί να είναι επιχειρηματικά δώρα. Μπορεί να έρθει κάποιος γλύπτης να προωθήσει, κάποιος σύλλογος, κάποιος δήμος. Δηλαδή δεν υπάρχει. Το θέμα, η διαδικασία είναι η ίδια. Είναι δεν πολύ υπάρχει πρόβλημα όλα αυτά σε αυτό. Να τα γνωρίζει ο κόσμος. Είναι πολύ βασικό η τεχνογνωσία να έχεις κατάλληλους ανθρώπους για το να κάνεις ένα μνημονιακό έργο. Είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να ξέρεις ανθρώπους να μπορούν να το στηρίξουν. Γιατί ο σκελετός του και η στήριξή του είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και από θέμα ασφάλειας και από θέμα ασφάλειας και για μπορεί να πάει να τοποθετηθεί στη θέση του και να μείνει για πάντα. Δηλαδή έργα τη στιγμή του πατέρα μου που έχουν κάνει στο χιτήριο είναι 40-50 χρόνων και δεν μπορεί να πάθουν τίποτα και θα είναι μετά από 200 χρόνια θα λένε αυτά χιτήρια πήγαν από τον κύριο Γαβαλά. Το χιτήριο Γαβαλά. Αυτή είναι η κληρονομιά που αφήνουμε εμείς σαν χιτήριο στον ελληνικό πολιτισμό.
Υπέροχα. Ένας από τους πρώτους γλύπτες που συνεργάστηκε ο πατέρας σου ήταν ο κύριος Παρμακέλης. Ακριβώς. Αυτή τη βδομάδα, λοιπόν, το Art Info Today και η Focus Web TV προτείνουν την έκθεσή του στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Θα θέλαμε να πάμε να δούμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση και μετά συνεχίζουμε με τον κύριο Γαβαλά. Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη έχει ως στόχο του την παρουσίαση των σημαντικών δημιουργών της αποκαλούμενης γενιάς του 80. Αυτών των δημιουργών που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη τέχνη. Έτσι, μετά τις πολυσυζητημένες εκθέσεις του Δημήτρη Μηταρά, Αλέκου Φασιανού και Χρήστου Καρά, το Ίδρυμα έχει τη χαρά να παρουσιάζει τον εφάνταστο γλυπτικό κόσμο του Γιάννη Παρμακέλη. Ένα κόσμο πρωτότυπο, ένα κόσμο βαθιά ενοιολογικό. Το έργο του είναι επικεντρωμένο στην απόδοση των αλόγων και των υπαίων. Ένα θέμα που ο γλύπτης έχει δουλέψει από την αρχή της εξελικτικής του διαδρομής, με ένα άλλο πλαστικό λεξιλόγιο, τότε βαθιά ανθρωποκεντρικός, με τις αρχές και τις αξίες που είχε διδαχθεί από τον Γιάννη Παπά, με κλασικό τρόπο ύφος και στη συνέχεια με εξπρεσιονιστικό, ο Γιάννης Παρμακέλης ανοιχνεύει έναν άλλο δρόμο έκφρασης με ένα γεωμετρικό λεξιλόγιο από το 1985 αδιάλειπτα έως σήμερα. Και πράγματι, ο Γιάννης Παρμακέλης καταφέρνει να αποδώσει και να προσεγγίσει αυτό το τόσο αγαπητό θέμα σε όλη τη διάρκεια και τη διαχρονία της τέχνης με τον πιο πρωτότυπο τρόπο. Έτσι, τα άλογά του κουβαλούνε το δικό του οραματικό κόσμο. Ένα κόσμο γεμάτο αλήθεια και συγκίνηση. Ένα κόσμο που μας μοιεί στο δικό του κόσμο, αυτόν τον κόσμο που δεν έχει δάνεια ή συσχετισμούς με το έργο άλλων τέχνων του, αλλά πηγάζει από τη δική του αστήρευτη δημιουργική έμπνευση. Ο Γιάννης Παρμακέλης κατάφερε για άλλη μια φορά να ξαφνιάσει όλο τον κόσμο με τη δύναμη της γλυπτικής του έκφρασης, αφού οι πρωτόφαντες αυτές γλυπτικές φόρμες κουβαλούν την εμπειρία όλων των 50 αυτών χρόνων της επίπονης γλυπτικής του δημιουργίας. Ο Γιάννης Παρμακέλης καταφέρνει να δώσει ένα έργο γεμάτο αλήθεια και συγκίνηση. Ένα έργο που διεκδικεί τη θέση του στο αύριο. Η έκθεση αυτή που βλέπουμε έχει θέμα το άλογο. Το άλογο είναι η αφορμή. Είναι η αφορμή για να γίνουν έργα τέχνης, έργα γλυπτικής. Αυτό που με αφορά περισσότερο είναι το αποτέλεσμα. Το άλογο βέβαια το έχω επιλέξει γιατί ξέρω από παλιά ήταν σύντροφος και συνεργάτης του ανθρώπου, βοηθός του ανθρώπου, έχει συμβάλει στο γίγνεσθε του πολιτισμού και εξ αυτού είναι μία τιμή προς αυτό το ζώο, το οποίο το έχω επιλέξει επίσης γιατί είναι ένα ζώο καταπληκτικό, σε καταπληκτική ομορφιά. Έχει μία φόρμα που είναι απόλυτα γλυπτική και είναι, μπορώ να πω, έτοιμο για τον γλύπτη να κάνει έργα με βάση τη φόρμα, την κίνηση και το περιεχόμενο αυτού του ζώου. Συγχρόνως, ο άνθρωπος είναι πάντοτε κοντά του, ή μάλλον το άλογο ήταν πάντοτε κοντά στον άνθρωπο. Τα έργα είναι σχέδια, ανάγλυφα, ολόγλυφα και έχει γίνει μία προσπάθεια ώστε σε όλα αυτά τα είδη της τέχνης να υπάρχει η ανάλογη λύση και το ανάλογο περιεχόμενο και το ανάλογο επίπεδο γλυπτικής. Πάντα με ενδιαφέρει η γλυπτική. Είναι έργα τέχνης και έργα γλυπτικής.
Είδαμε λοιπόν την υπέροχη έκθεση, μάλλον δημιουργίες ενός φρέσκου μυαλού 80 ετών. Ακριβώς. Ο κύριος Παρμακίγλης είναι προσωπικός φίλος και είμαι θαυμαστής της δουλειάς του. Ξεκινήσανε μαζί με τον πατέρα μου στο χιτήριο πριν 50 χρόνια και συνεχίζουμε ακόμα να συνεργαζόμαστε στα υπέροχα κλειτά του. Πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα ήθελα να μας αναφέρεις ποιες άλλες δραστηριότητες κάνει το χιτήριο Γαβαλά. Έχει μάλλον. Το χιτήριο Γαβαλά, πέρα από τη χύτευση, ασχολείται με την ανάπτυξη, τη μεγέννηση έργων τέχνης. Μπορεί να πάρει ένα έργο, μια μακέτα και να το αναπτύξει σε όποια διάσταση θέλει. Αναλαμβάνει τη συντήρηση έργων τέχνης, γιατί πρέπει να ξέρουν όλοι ότι τα έργα χρειάζονται συντήρηση. Δεν μπορεί να στήσει ένα έργο και να το πει ότι θα αφήνει μια βαθιά. Μια συντήρησή του, η κατάστασή του, η πατίνα ή κάποια φθορά μπορεί να έρθει στο χιτήριο και να επισκευαστεί. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι μας είναι η φιλοτέχνη έργων τέχνης. Αναλαμβάνουμε από ιδιώτες, με συνεργάτες, λήπτες, έμπειρους που δουλεύουν χρόνια στο χιτήριο και έχουν συνεργαστεί να λάβουν μια φωτογραφία από ένα σκίτσο να φτιάξουν οποιοδήποτε γλυπτό για οποιοδήποτε ιδιώτη, δήμο, πολιτιστικό οργανισμό και σύλλογο που θέλουν. Υπέροχα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, όπως είπαμε, και μετά θα μιλήσουμε για τη διαδικασία χύτευσης. Κάτι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω αφορά όλους. Νίκο μου, πάμε στο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι τώρα, το πώς γίνεται η χύτευση ενός γλυπτού. Ακριβώς. Θα δούμε ένα βίντεο και θα θέλαμε να μας πεις τι βλέπουμε. Ακριβώς. Πάμε να δούμε. Εδώ βλέπουμε τη διαδικασία των γαλουπιών. Βλέπουμε τον τεχνίτη μας, τον Γιάννη, ο οποίος προσπαθεί να βγάζει από ένα πρόπλασμα το καλούπι. Δηλαδή χρησιμοποιεί ειδικό γύψο καλλιτεχνίας και τώρα βλέπουμε το ξεκαλούπιμα που έχει γίνει του καλουπιού, γιατί πρέπει, βλέπετε, μικρά κομμάτια πρέπει να μπουν στη θέση τους, να μπορέσει μετά να πάρει το κεί, να πάρει τη θέση του. Βλέπετε ότι δεν παθαίνει τίποτα το πρόπλασμα, καμία αλλίωση. Τώρα βλέπουμε το κερί. Είναι η διαδικασία που τοποθετείται κερί μέσα στο κομμάτι που επομένως, το οποίο είναι και λάστιχο σε κειμένη περίπτωση. Βλέπετε το κερί τοποθετείται, αυτό είναι το πρώτο υπόστρωμα, το οποίο πρέπει να αποκτήσει την κρούστα του γύρω-γύρω. Στη συνέχεια, αφού πατηθεί αυτό το κερί, θα δημιουργείται εκπλαθόμενο κεράκι, το οποίο κερί τοποθετείται μέσα για να φτιάξουμε το κέρινο μείωμα. Βλέπετε πώς πρέπει να πάει παντού, να πιάσει οποιαδήποτε πτυχή και λεπτομέρεια. Στη συνέχεια, αφού έχει πατηθεί το κερί μέσα, μπαίνουν αυτές οι κολάτες. Λοιπόν, αυτά είναι οι αγωγοί μέσα από τους οποίους στη συνέχεια θα πάει ο ρίχαλκος να πάρει τη θέση, να μπορέσει να κινηθεί σε όλο το σημείο για να μπορέσει να βγάλει όλο το γλυπτό στη μορφή του. Βλέπετε τώρα πώς κολλούνται μεταξύ τους. Αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη διαδικασία. Θέλει γνώση πολύ σημαντική, γιατί πρέπει να βρεθεί ο σωστός τρόπος ώστε να κινηθεί το μέταλλο σε όλη την επιφάνεια. Για να μην έχουμε κάποιο κομμάτι να μην βγει στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτά είναι κέρινες κολάτες, οι οποίες τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο. Βλέπετε στη συνέχεια, ανοίγεται το γλυπτό. Και έχουμε το κέρι με το λάστιχο, βλέπετε το λάστιχο που έχει. Αυτά είναι τα λάστιχα, οι σιλικόνες που υπάρχουν τώρα. Ναι. Τώρα θα βλέπετε, θα βγει ένα κέρινο μείωμα. Θα βγει το γλυπτό ακριβώς όπως ήταν στο γύψο ή στο πυλό και είναι ακριβώς σε κερί. Αυτό τοποθετείται συνέχεια για να γίνει η επιδιώρηση του κεριού, να λειτουργηθούν οι λεπτομέρειές τους. Βλέπετε και άλλα κέρινα ομοιώματα δίπλα, τα οποία διορθωθούν τώρα όλα αυτά, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να βλέπετε να μπει σε ειδικές φόρμες πυροχώματος με γύψο και ειδικό κράμα, το οποίο αυτό μπαίνει σε ειδικό φούρνο κλίβανο, ώστε εκεί μέσα να θερμανθεί, να φύγει το κερί, αυτό λέγεται και η... Και τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη χύτευση που γίνεται. Αφού θερμανθεί το κερί μέσα στο ειδικό φούρνο και λιώσει και φύγει, γίνεται μετά, λιώνουμε το μέταλλο στους 1300 βαθμούς, αν πρόκειται για το silicon bronze, και μπαίνει σε αυτές τις φόρμες, βλέπετε, μπαίνει μέσα με ο ρίχαλος, βλέπετε στη θερμοκρασία πως είναι 1300 βαθμούς, ώστε να μπορέσει συνέχεια μέσα στη φόρμα να πάει όπως είδαμε, όπου είχε κερί, τώρα υπάρχει κενό και πάει ο μπρούτζος και παίρνει τη θέση του. Βλέπετε τώρα. Εντυπωσιακό είναι. Ναι, ναι. Βλέπετε μία φόρμα, στην άλλη φόρμα. Αυτό που αναλαμβάνεται
Είναι πολύ σημαντικό να είναι σε κατάλληλη θερμοκρασία το κράμα του ρέχαλκου. Βλέπετε τώρα θα βγει το... Είναι το χωνί που βγαίνει από μέσα. Βλέπετε πόσο καυτό είναι το χωνί. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχεις γνώση. Εμείς αχητήρια μετά 50 χρόνια έχουμε ανθρώπους και γνώση ώστε να δόξα τον Θεό να μην έχει συμβεί ποτέ κάποιο ατύχημα. Βλέπετε τώρα, μεταφέρουνε. Δύσκολη δουλειά πάντως. Είναι δύσκολη, κουραστική, αλλά το ικανοποιούμαστε από το αισθητικό αποτέλεσμα. Βλέπετε τώρα, αφού έχει τευθεί, θα ανοιχτεί η φόρμα και θα μπείτε μέσα μόνος ανοιχτή, θα βγει το ριχάλκινο γλυπτό, το οποίο, βλέπετε τώρα, καθαρίζεται από τους χρωματισμούς. Βλέπουμε ότι έχει βγει καθαρό. Θα πρέπει συνέχεια μετά να πάει από τους ειδικούς τεχνίτες να δουλέψουν τις επιφάνειες αυτά, γίνει μια αμοβολή, να καθαριστεί και μετά να δουλευτεί η επιφάνειά του. Και αυτό είναι μέρος ενός άλλου έργου, το οποίο θα ενωθεί. Τώρα καθαρίζεται, βλέπουμε, καθαρίζεται το χώμα, αυτό το πυρόχωμο που υπήρχε γύρω-γύρω. Και βλέπετε που έχει το καθαρίζει. Και τώρα παίρνουν μετά οι τεχνίτες με τα εργαλεία να το δουλέψουν, να το καθαρίσουν και μετά αρχίσει η συναρμολόγηση του γλυπτού. Βλέπετε οι κολλήσεις, φανταστείτε αυτά γινόντουσαν παλιά πολύ δύσκολα. Τώρα είναι πολύ πιο απλά, πολύ πιο εύκολα. Θα δουλευτεί πάλι οι απτικοτεχνίτες με διάφορα πράγματα και συνέχεια θα δουλεύει η κυρία Γαβαλά, η μητέρα μου, η οποία επιμελείται κυρίως της πατίνας. Η πατίνα είναι, βλέπετε, υπάρχει ψυχρή και ζεστή. Σε μια περίπτωση είναι ζεστή. Το ζεσταίνουμε κατάλληλα το έργο, περνάνε με ειδικά οξυδοτικά πάνω, το οποίο αρχίζει απορροφάται από το μέταλλο και αρχίζει και παίρνει το χρωματισμό του. Μπορούμε να κάνουμε διάφορες πατίνες, μπορούμε να κάνουμε μαύρη, πράσινη, κόκκινη, διάφορες αποχρώσεις του καφέ. Ό,τι θέλει ο πελάτης, ο γλύτης σε μια περίπτωση. Και αυτό συνέχεια, αφού γίνει η πατίνα και σταθεί και βγει σαν το αποτέλεσμα, θα γίνει το κέρωμά του, το οποίο κέρωμά του είναι για να διατηρηθεί στον χρόνο η πατίνα του. Αυτό είναι μια διαδικασία που κρατάει πολύ χρονικό διάστημα, όλη η διαδικασία της χύτευσης. Κρατάει μεγάλο χρονικό διάστημα, θέλει εμπειρία, θέλει γνώση, την οποία το χυτήριο Γαβαλά την έχει. Πώς φαντάζει όλο αυτό να κυκλοφορείς μέσα σε τεράστια γλυπτά σε ένα μικρό παιδάκι όπως ήσουν εσύ, αφού μεγάλωσες εκεί μέσα. Ακριβώς. Ήταν κάτι το εξωπραγματικό για μένα, γιατί τύχαινε το σπίτι να είναι πάνω από το χυτήριο το παλιό. Οπότε καθημερινά ήμουν στο χώρο, έβλεπα τον πατέρα μου και τους συνεργάτες μου να δουλεύουν, να εργάζονται, γνώριζα τους γλύπτες. Έβλεπα έργα μεγάλα που για μένα θυμούσαν εξωπραγματικά για την εποχή. Αλλά έβλεπα αυτή τη χαρά στο πρόσωπο και του καλλιτέχνη, όταν έλεγε το τηλεόπτεσμα, και του πατέρα μου, γιατί ήταν κάτι που το αγαπούσε, που το αισθανότανε. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να αγαπάει αυτό που κάνει, γεμίζεις κι εσύ. Δηλαδή, έβλεπα τον πατέρα μου καθημερινά χαρούμενο. Έβλεπα ανθρώπους μέσα, γιατί και οι γλύπτες είναι λίγο ιδιόμορφοι, αλλά είναι άνθρωποι χαρούμενοι οι περισσότεροι. Και χαίρεσαι να βλέπεις κάτι να ξεκινάει από κάπου και να καταλήγει, δηλαδή να βλέπεις να έχεις ένα γύψινο πρόπλασμα και μετά να βλέπεις ένα αντίστοιχο ριχάλκινο άγαλμα. Καταπληκτικές εμπειρίες, εγώ θα έλεγα. Ναι, βέβαια. Σε ποιους απευθύνεστε? Κοιτάξτε, οι πελάτες μας ουσιαστικά και συνεργάτες, κατά τη δικιά μου γνώμη, είναι οι γλύπτες. Οι γλύπτες οι οποίοι είναι είτε στον ελλαδικό χώρο είτε στο εξωτερικό. Επίσης, συνεργαζόμαστε σε δήμους, αλλά σε συλλόγους, σε πολιτικούς οργανισμούς, σε ιδιώτες και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν κάτι σε ορίχαλκο, σε αλουμίνιο, σε λιτίνη, σε πολυεστέρα. Ανθρώπους που θέλουν να εκθέσουν το έργο τους. Έρχονται κατά κυρίως πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ερασιτέχνες, οι οποίοι στον ελεύθερο χρόνο τους προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποια γλυπτά. Έχουν δυνατότητα να τους βοηθήσουμε, ώστε να. Γιατί άλλος ο πυλός, άλλος γύψος και άλλος ο ρίχαλος. Αν θέλει να διατηρήσει ένα έργο, να το κρατήσει για πάντα, να μείνει για πάντα στη δίπλα σου ή να στηθεί ένα μνημείο, πρέπει να το κάνει σε ορίχαλκο για να στηθεί. Ποιος είναι ο στόχος του καλλιτεχνικού χυτηρίου Γαβαλά για τα επόμενα χρόνια? Ο στόχος του καλλιτεχνικού χυτηρίου Γαβαλά είναι να φτάσουν από τα 50 χρόνια να γίνουν άλλα 50 ουσιαστικά. Αυτό είναι και ο λόγος που είχαν νέες εγκαταστάσεις. Ο σκοπός μας είναι να καταφέρουμε να αποκτήσουμε ένα, πέρα από το πολύ γνωστό όνομα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, να μας γνωρίσουν στο εξωτερικό.
Είναι μια προσπάθεια τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκές, κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες, να γνωρίσουν το χιτήριο Γαβαλά, γιατί όντως κάνουμε εξαιρετική δουλειά, οι τιμές είναι πολύ ανταγωνιστικές και μπορούμε σκοπό μας είναι αυτός. Σύντομα να γίνουμε και ένα από τα πολύ γνωστά χιτήρια στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο χώρο. Υπέροχο. Εύχομαι να δίνετε την ευκαιρία πάντοτε και στους καλλιτέχνες να κάνουν τα γλυπτά τους, τα δημιουργήματά τους, όχι με σάρκα και οστά, αλλά με κερί και με φωτιά, όπως είναι το σλόγγαν της εταιρείας. Ακριβώς. Και σε όλους εμάς να μπορούμε να θαυμάσουμε τα γλυπτά που χυτεύονται στο χυτήριό σας. Να είμαστε καλά και πιστεύω ότι θα μεγαλουργήσουμε στο μέλλον, σαν χυτήριο. Αγαπημένοι μου φίλοι, η άλλη μια εκπομπή, η τέχνη συστήνεται, έφτασε στο τέλος της. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή, στις 18:00 ακριβώς. Μέχρι τότε, μυρίστε τέχνη.